Εδώ είμαστε, ήρθε και η παρέα μας. Ένα χειροκρότημα για την παρέα μας, το κοινό μας που είναι το ζωντανό το κοινό, παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από εμάς. Καλησπέρα, η καλή Παγιατάκη είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνεις? Το κορίτσι αυτό το όμορφο. Είμαι καλά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, σαν την Ανίτα νιώθω τώρα που παίρνουν όλοι και λένε γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας βλέπουμε, σας παρακολουθούμε, σας ακούμε. Ξέρετε γιατί θέλουμε την καλή εδώ, τέτοια εποχή? Γιατί είναι το κορίτσι χειμώνα-καλοκαίρι που είναι δοσερό. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Μίλησέ μας λίγο για τον εαυτό σου. Συντηρούμε. Συντηρείσαι. Το πάν, είναι η πρόληψη και η συντηρήση. Θα μιλήσουμε λίγο για... Επειδή στην εκπομπή εδώ είναι λίγο gossip η εκπομπή, είναι λίγο... Τα λέμε λίγο τα κουτσομπολιά μας. Καλά, τα κατάλαβες για τους celebrities. Θα τα πούμε λίγο. Όλα θα τα πούμε. Οπότε θέλουμε να μιλήσουμε για τους celebrities και τα fail που έχουν κάνει όσον αφορά το solarium και γιατί έχουν κάνει fail τέτοια. Και γενικότερα να μιλήσουμε μετά για το υπερβολή, τι πρέπει να κάνουμε υπερβολή, και εμείς. Υπερβολή. Λοιπόν, η Βικτόρια Μπέκαμ, γιατί βγαίνει έτσι? Πες μου και αυτό. Εσύ γιατί βγαίνει έτσι. Γιατί βγαίνει έτσι η Βικτόρια Μπέκαμ? Τι κάνει λάθος? Κάνει πολύ solarium. Πολύ, Μπερδεύουν ναι, προφανώς μπερδεύουν την αισθητική με την υπερβολή. Με την υπερβολή. Μάλιστα. Άρα όλο αυτό που βλέπουμε είναι από το πολύ solarium, δηλαδή τις πολλές συνεχόμενες συνεδρίες. Ναι, πολλές επισκέψεις, πολλές συνεδρίες, συστηματικά, κατ' υπερβολή, με πολλά προϊόντα. Mm-hmm. Πιθανόν σε κάποια να έχουν χρησιμοποιηθεί και τύπου αερογραφικά solarium, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα. Mm-hmm. Στόχο και σε φωτογραφία, όχι, θέλω να το δεις αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ. Από την εποχή που ήταν ακόμα, χρόνια. Και θα κλείσω και την άλλη εβδομάδα να κάνουμε μαζί με τον Άκη. Έχετε δει κάτι φωτογραφίες που δείχνει τη μαμά, τον μπαμπά και τα παιδιά και η μαμά είναι μαύρη και όλοι οι υπόλοιποι είναι άσπροι? Και λες, ώρα είμαι εδώ. Ναι, όχι παιδιά, αυτό είναι υπερβολή, είναι λάθος. Εκ των πραγμάτων δεν είναι καλέσθητο. Τι κακό κάνει στο δέρμα της αυτή τη στιγμή? Και εκτός από αυτό, ναι, το κακό που κάνει εκεί που θα μπορούσε να κάνει καλό, κάνει κακό. Γιατί νεκρώνει τα κύτταρά της. Σίγουρα. Λοιπόν, αφυδατώνεται. Καίγεται. Μπορεί μέχρι και να έχει καεί κιόλας και απλά εμείς να μην φτάνει στα μάτια μας. Πιο σημαντικό, φαντάζομαι, καρκίνο του δέρματος, έτσι. Ναι, από την υπερβολή. Ναι. Δηλαδή, θα φτάσει στο άλλο άκρο. Εκεί που θα πας να κάνεις κάτι θεραπευτικό, κάτι σωστό, κάτι καλέσθητο, φτάνουμε στο αντίθετο άκρο. Ναι, φυσικά. Και να προκαλέσουμε βλάβες του σώματός μας. Και αφυδάτωση επίσης μπορεί να έχει. Τι είναι αλήθεια και τι ψέματα δηλαδή με το solarium? Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλοί μύθοι γι' αυτό. Καταρχήν, να κάνουμε λίγο να διευκρινίσουμε τι είναι solarium. Solarium είναι μια συσκευή η οποία έχει λάμπες, είτε σε όρθιο θάλαμο είτε σε ξαπλωτό. Πολλοί βέβαια φοβούνται το ξαπλωτό, το βάζω αυτό μέσα εισαγωγικά. Γιατί δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Φοβούνται, είναι κλειστοφοβική. Μας θέλει οι ακροατές. Θυμίζει λίγο φέρετρο, δεν το είπα αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία σκηνή σε γνωστό θρίλερ, στο Βλέπω το θάνατό σου. Ναι, Βλέπω το θάνατό σου. Το solarium. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να κάνω το ξαπλωτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα το συνδυάζεις με σκηνή. Έχει γίνει σλόγγαν αυτό. Το ξαπλωτό πολλοί δεν το διαλέγουν. Δηλαδή όταν τους βάζεις μέσα σε πρώτη φορά στο ξαπλωτό, του λες θα κάνουμε τη σκηνή από το δεξιό. Το θάνατος και τέτοια, ναι, είναι. Άμα είστε κλειστοφοβικοί, μην πάτε στο ξεπλωτό. Λοιπόν, στο όρθιο καλύτερα. Στο όρθιο, ναι. Στο όρθιο. Και πολλοί επίσης φοβούνται για θέμα υγιεινής, που δεν ισχύει ούτε αυτό, γιατί αυτά καθαρίζονται και απολυμένονται πριν τη χρήση του επόμενου. Οπότε εγώ είμαι στην άποψη και των δύο. Θα μπορούσε δηλαδή να προχωρήσει άνετα. Και πολλές φορές τα ξαπλωτά τυχαίνει να έχουν κάποιες περισσότερες, να το πω, υπηρεσίες από ότι τα όρθια. Δηλαδή. Από το να έχουν καλύτερες λάμπες, μεγαλύτερες, να έχουν προσκέφαλα, να γίνεται άλλος δροσισμός, άλλος φωτισμός, από το να έχουν τηλεοράσεις, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ναι. Είναι πλέον εξελίσσεται πάρα πολύ και εκτός φθιότητας, τέλος πάντων, για να μην αναφέρω το εξωτερικό, να αναφέρω εντός Ελλάδος που μπορούμε να τα βρούμε, τα περισσότερα κέντρα χρησιμοποιούν το ξαπλωτό. Απλά εδώ εμείς λίγο είμαστε πιο συντηρητικοί. Οι Έλληνες το αγαπάνε το solarium, το αγαπάνε, δηλαδή, όπως οι Αμερικανοί, ας πούμε, οι οποίοι είναι φυσμένοι. Καταρχήν έχει γίνει μόδα τον τελευταίο καιρό, πάρα πολύ.
Και εκτός από αυτό πλέον έχω μέσω της δουλειάς, δηλαδή έχω διαπιστώσει ότι πλέον και πολλοί γιατροί στέλνουν κόσμο. Και στην Αθήνα το κορίτσι, μία μέρα και δεν το βρίσκεις ποτέ. Κάνει. Πάλι καλά που το βρήκαμε και το φέραμε. Λοιπόν, στέλνουν κόσμο στο να κάνει solarium. Οι λάμπες αυτές εκπέμπουν στο σώμα μας μια ακτινοβολία παρόμοια με την ακτινοβολία του ηλίου. Και τι γίνεται τώρα με αυτό όσο αφορά από ακτινοβολία σε ακτινοβολία. Καταρχήν είναι ελεγχόμενη. Μπορούμε να χτυπάμε τη σωστή ακτινοβολία στο σώμα μας και όχι να εκτεθόμαστε στον ήλιο που χτυπάει και εμείς δεν ξέρουμε πώς, ειδικά τις ώρες αιχμής τις μεσημεριανές. Στις οποίες καλό είναι να μην είμαστε ούτε καν καλό στην παραλία. Καλό είναι να μην είμαστε ούτε καν στην παραλία. Λοιπόν, είναι η UVA που έχει το solarium, είναι 5 φορές ισχυρότερη από ότι ο μεσημεριανός ήλιος. Και με σωστή έκθεση και στο σωστό χρόνο μπορεί να δώσει το πολύ πιο όμορφο και αισθητικά ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί τώρα υπάρχει όταν ξαπλώνεις στην παραλία, έχεις το μαγιδάκι σου, ξαπλώνεις από τη μία, ξαπλώνεις από την άλλη, καίγεσαι, κοιμάσαι. Και δεν γίνεται και τόσο ομοιόμορφο. Δεν γίνεται ομοιόμορφο. Και μια καλή τέλος πάντων λειτουργία του solarium θα ήταν να ξεκινήσουμε από πολύ χαμηλά λεπτά, γιατί και εδώ πάλι υπάρχει η αποτυχία όταν τις βλέπεις τις άλλες να βλέπουν κόκκινες ντοματούλες απ' έξω, γιατί θέλουν 10 λεπτά. Όχι, δεν μπορείς να κάτσεις με το καλημέρα 10 λεπτά, θα κάτσεις 4, θα κάτσεις 5, θα κάτσεις 6, θα κάτσεις 7, θα έρθει η ώρα που θα κάνεις και το δεκάρι σου. Σιγά σιγά θα αποκτήσεις το μαύρισμα, θα ενεργοποιήσεις τη μελανίνη σου, γιατί αν πας από το 0, να πας στο 20, φυσικό είναι, θα καείς. Σίγουρα. Γιατί θα και αυτό. Ναι, προφανώς, δηλαδή δεν είναι μόνο το πολύ μαυρισμένο, αποτυχημένο solarium, είναι και αυτό. Είναι το καμένο solarium. Γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν ειδικά προϊόντα και ειδικές υπηρεσίες που μπορεί να έχει το οποιοδήποτε solarium μέσα. Από το να έχει αρωματικά έλαια, νερό, πανεμιστήρες, ενυδατικά. Χαλάρωση. Ναι, τα πάντα. Ακούς τη μουσική σου, δεν είναι καθόλου. Πέρα από το να μαυρίζεις, δηλαδή κάνεις και λίγο τη χαλάρωσή σου. Πλέον να βγαίνουν αρκετά μεγάλα solarium για να αποφύγουμε αυτό το κλειστοφοβικό που έχουν κάποιοι τέλος πάντων και φοβόμαστε και αυτά. Επίσης, χρησιμοποιούμε πλέον και λάμπες κολαγόνου στο σολάριο. Για πες, αυτό μ' αρέσει. Και αυτό, άλλο θεραπευτικό και αυτό. Αυτό μ' αρέσει με το κολαγόνο. Τι γίνεται με αυτό, με το κολαγόνο. Διαγείρουμε το κολαγόνο του δέρματος με το κόκκινο φως. Αυτό έχει βρεθεί από μελέτη που έχει γίνει στην NASA και στους αστροναύτες. Δηλαδή, είναι πλήρως τεκμηριωμένο. Οπότε, εκεί που κάνεις το μαύρισμά σου, παίρνεις και τα καλά της υγείας, το ότι χτυπάει η λάμπα. Αυτό το έχουμε στο KD. Φυσικά το εντάξει, έχουμε. Εντάξει, φυσικά. Παπακυριαζή. Τελείωσε. Παπακυριαζή, 11 βήματα. Έχω έρθει. Άμα το έχουμε αυτό, έχω έρθει. Εννοείται. Σας περιμένουμε. Αμέ. Και εκτός από αυτό, το solarium το χειμώνα μπορεί να αντικατασταθούν οι λάμπες του με μόνο κολαγόνου και να κάνεις θεραπεία καθαρά στο σώμα σου για το κολαγόνο, για την αντιγύρανση, για ρητίδες, για ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Να, απλά πρέπει η σωστή λειτουργία είναι. Τα μπόμπα και εμείς, κάτι φαίνεται εδώ. Κάτι περάσει, έχουν περάσει 2 αιώνες από πάνω. Πάμε και για τρίτο. Τα τσίτα μπόμπα τελείως δημοσιογραφικό. Δεν έχει σημασία. Ας πασάρει. Τσίτα μπόμπα. Λοιπόν. Επίσης, τώρα πλέον τι, δερματολόγους έχουμε που μας στέλνουν περιστατικά. Καταρχήν, ένα σύνηθες περιστατικό που μαστίζει πραγματικά τις μέρες μας είναι η ψωρίαση. Καθαρά ψυχοσωματικό, καθαρά προβληματικό, σε νέους, δεν κοιτάει ηλικία, δεν έχουμε περιορισμό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε μέχρι και άτομα πολύ νεαρά, μέχρι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Με το solarium, επειδή μέσω της ακτινοβολίας εκρίνεται η βιταμίνη D3, η οποία βοηθάει στις δερματοπάθειες. Βοηθάμε να καταλαγιάσει, αν όχι να εξαφανιστεί στο 100%, έστω ένα, έχω δει και περιστατικά με 80% ίαση, να φύγει η ψωρίαση, η δερματοπάθεια. Άρα, να το ξαναπούμε λοιπόν, ότι το solarium δεν είναι μόνο για να μαυρίσεις. Όχι, όχι. Μπορείς να κάνεις ειδικούς λόγους. Ναι, μπορείς να κάνεις πράγματα στο σώμα σου πολύ καλά. Και θεραπευτικές ιδιότητες. Καταρχήν, μέσα από έρευνα έχουμε δει ότι μέχρι ενδυναμώνει την ψυχική ηρεμία του ανθρώπου, μείωση καρδιακιακών παθήσεων, μείωση της πίεσης του αίματος και όλα αυτά με μελέτες και τεκμηριωμένα. Μείωση της χοληστερόλης, ενδυναμώνει το ανασωπητικό μας σύστημα και φυσικά η ακμή και η ψωρίαση, γιατί βοηθάει και την ακμή. Γι' αυτό πολλά περιστατικά, αν δείτε ακμής και ψωρίαση το καλοκαίρι από τον ήλιο, θρεύει, κλείνουν, καταλαγιάζουν, ηρεμούν. Ισχύει αυτό που λες. Αυτά πάνω κάτω και τα ιατρικά. Για πες μας πόσος είναι ο χρόνος παραμονής λοιπόν. Γιατί κοίτα, εγώ δεν θα στο κρύβω. Έμενα Αθήνα τόσα χρόνια. 10, με 12 λεπτά ήταν ο προτινόμενος αρχικός χρόνος.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και εδώ μια παγίδα. Δηλαδή. Ποια είναι αυτή η παγίδα? Όταν ένα σολάριουμ και ένα μηχάνημα είναι καινούριο, έχει όλες τις προδιαγραφές, οι λάμπες του είναι καινούριες, δεν μπορεί ο άλλος να κάτσει 10 και 12 λεπτά. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Θα κάτσει 4. Και ένας σωστός επαγγελματίας. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Θα ξεκινήσει να κάνει αυτό, είτε είναι το μηχάνημά του με πλήρες προδιαγραφές, είτε δεν είναι. Mm-hmm. Καλό είναι να ξεκινήσουμε έτσι. Γιατί έχει να κάνει καθαρά με τον ανθρώπινο οργανισμό και πώς αυτός εκρίνει τις δόσεις μελανίνης του. Όσο περνάνε όμως οι συνεδρίες. Όσο περνάνε οι συνεδρίες, αυξάνουμε το χρόνο, ξεκινώντας 4, 5, 6, 8, το μέγιστο. 10. Το μέγιστο έχει να κάνει με το σώμα και το μαύρισμα. Δηλαδή, τι εννοώ, εμένα όπως με βλέπετε τώρα, το μέγιστό μου είναι το 15. Okay. Και είμαι σχεδόν στον ένα μήνα που έχω ξεκινήσει το σολάριο μου. Και 2-3 φορές τη βδομάδα λόγω χρόνου. Mm-hmm. Περιπτώσεις που ξεκινάνε και κάνουν 3-4 την εβδομάδα, καλό είναι να κάνουμε. Εδώ κοίτα, νιώθω ντροπή. Ντροπή. Παιδί μου, εδώ υπάρχει. Αν δείξετε το φως, να τα αφήσω κάτω. Είναι και καλό για μένα αυτό, γιατί εγώ δεν μαυρίζω, κοκκινίζω. Θα σου πω και γι' αυτό. Και για εγκάβματα. Οπότε καλό είναι μέρα παραμέρα, με λίγα λεπτά. Σε ένα μήνα έχουμε ολοκληρώσει, θεωρώ ότι είναι πέρα αρκετό, τουλάχιστον με το δικό μου το μηχάνημα, να έχουμε ένα ικανοποιητικό μαύρισμα και μετά κάνουμε μια απλή συντήρηση. Απλή συντήρηση μπορεί να είναι του τύπου 2 επισκέψεων τη βδομάδα, συν η θάλασσά μας, η παραλία μας, ο ήλιος που οπότε, θα μας συντηρεί. Οπότε, και ας κάνω ηλιοθεραπεία εγώ στην παραλία, καλό είναι να συνεχίσω το σολάριο. Ναι, μπορείς να κάνεις μια συντήρηση. Ναι, βεβαίως. Τώρα, όσο αφορά τη. Όχι σε υπερβολικό βαθμό, πάνε μέτρων άριστον. Όσο αφορά τώρα τη λεύκη αυτό, το λευκό. Ναι. Επειδή και εγώ έτσι ήμουνα πριν πολλά χρόνια, με το που είχα έκθεση στον ήλιο, κοκκίνιζα, ξεφλούδιζα. Εγώ δεν μαυρίζω, ας πούμε, κοκκινίζω μόνο. Ούτε εγώ. Πηγαίνοντας λοιπόν σε έναν δερματολόγο πριν πολλά χρόνια, καλή ώρα εκεί που είναι ο άνθρωπος, μου είπε ότι μπορείς να κάνεις αυτό, να ξεκινήσεις να κάνεις αδρά σολάριουμ πριν τη μεγάλη έκθεση στον ήλιο, εννοώντας αδρά τύπου Απρίλιο. Ωραία. Θα ξεκινήσει να κάνει ένα ελαφρύ μαύρισμα. Θα βγει το καλοκαίρι, αλλά δεν θα το κόψει το χειμώνα. Θα κάνει 2-3 επισκέψει μέσα στο μήνα για να διατηρηθεί μελανίνη στο δέρμα σου. Γιατί εγώ είχα έλλειψη ουσιαστικά μελανίνη. Οπότε συντηρούμε έτσι με έναν απλό τρόπο όλο το χρόνο και έχω και ασφάλεια στο δέρμα μου. Και ξέρει δηλαδή ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα με εγκάβματα ή οτιδήποτε. Όχι, δεν θα καώ, δεν θα ταλαιπωρηθώ, δεν θα φυτατωθώ, δεν θα κοκκινήσω. Δεν θα πάω να βάλω κάτι και θα πω: όχι, με ενοχλεί και εγώ, δεν μπορώ να ξαπλώσω. Τα κλασικά και τα σύνηθες. Τέλεια. Χθες λοιπόν είχαμε μία συζήτηση στο Twitter με τους Twitteράδες της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Και τους είπαμε λοιπόν ότι θα έρθεις να μας μιλήσεις. Τους αγαπάμε. Και μου λέει, και μου είπαν και πολλοί αυτοί οι δύο-τρεις Twitteράδες, μου λένε: γιατί να πάω να κάνω solarium και να μην, για να φαίνομαι μαυρισμένος, να μην χρησιμοποιήσω την τερακότα, ας πούμε. Την τερακότα, μάλιστα. Να σου πω αμέσως γιατί. Γιατί θα είσαι σαν τον Donald Trump. Αυτό. Καλά, εντάξει, θα βάλει 4 τρώσει τερακότα. Έχουμε βάλει τώρα την τερακότα. Και την έχουμε κάνει θεά. Είμαι γκομενάκι και βγαίνω έξω με τον τύπο. Μη μ' ακουμπάς, λερώνω. Δεν γίνεται. Μα καλή μου. Προσοχή, λερώνει. Όχι, Αθήνα σημάδια. Ναι, δεν γίνεται, παιδιά, τώρα. Όχι. Και σκέψου τώρα, βλέπεις τις γάμους σε δεξιώσεις να πηγαίνουν με τις τερακότες και να φεύγει από παντού πάνω στις. Μην τα πας μακριά, είναι καινούριο. Κάθε πρωί τίνκα στην τερακότα. Είναι χειμώνας και είναι λες και έχει βγει από την Ίμπιζα. Τώρα δεν γίνεται. Μια φορά δεν φοράγε καλέ λευκά αυτή και πάει όλο. Μα παντού λερώνεις. Δεν το λερώνεις από μακιγιάζ, από ένα μέγα. Δεν θα λερώνεις από ολόκληρη τερακότα. Επίσης, κρέμες που βάζουν για μαύρισμα. Έχεις πολύ το άγχος δηλαδή για το γκουμενάκι, θα έχεις και το άγχος να μην σου φύγει η τερακότα. Μακριά από εγώ τίνες φορές κατάλευκος. Κόβεται. Έτσι, μπράβο. Τώρα σκέψου να σε πάρει με αύριο, να σε κουμπάει και να αρχίσει να κάνει δαχτυλιέ παντού. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Η μπλούζα μετά δεν μπλένεται. Πριν φύγουμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε αποδεσμεύσουμε, θέλουμε να μας πεις για τις προσφορές που θα βρουν οι ακροατές μας στο KD Medispa. Παπακυριαζή 11Β. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε και το περιόριστο που είχε εκεί μέσα. Δεν πέτανε μόνο φακόδιτσια. Τις πήρες με κάστινγκ όλες αυτές. Με κάστινγκ διαφορετικό του οπτικού. Τι κάνετε εκεί πέρα. Θα πάω και εγώ να ομορφύνω εκεί. Μπας και γίνω και εγώ μοντέλο. Μπας και θέλετε. Με δει κάποιος διαφορετικά, κατάλαβες. Με βλέπει πίσω από τις κάμερες. Κάπου κάτω, πας τι κάνουμε την τύχη μας. Δεν ξεπέρασαμε ότι κάτι από αυτό θα βγάλετε στον αέρα. Να λύσω το μαλλί μου, το έδεσα πάνω. Μισό λεπτό. Θα βγάλετε το βίντεο με το μαλλί κάτω. Για πες μας λίγο τώρα γιατί.
τις προσφορές. Έχουμε στα 100 ευρώ απεριόριστο για ένα μήνα, η οποία είναι πολύ καλή και συμφέρουσα προσφορά, γιατί όσες επισκέψεις και να κάνεις μέσα στο μήνα θα πληρώσεις 100 ευρώ. Διαφορετικά είναι 1 ευρώ το λεπτό και όσο θέλει ο καθένας κάνει. Επίσης υπάρχουν και πολύ καλοί ενεργοποιητές που μπορεί να χρησιμοποιήσεις για το σωστό μαύρισμα, τη σωστή κατανομή του μαυρίσματος, ενυδάτωση, προστασία και να αποφύγουμε και λίγο αυτό το άρωμα έτσι του καμένου, της καμένης αίσθησης. Είναι πολύ καλή, πολύ ενυδατική, πολύ μαλακτική. Θα σας βοηθήσει. Και κάτι ακόμα που δεν ολοκλήρωσα πέρα της τερακότας, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν και κρέμες μαυρίσματος. Αυτό ήθελα να σου πω για τις κρέμες, είναι πολύ καλές αυτές. Να τις αποφεύγουμε όμως. Γιατί αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστή και από όλες όσες ξέρω, μία μπορώ να κρίνω ότι είναι σωστή, δεν θα πω εταιρεία τώρα για να μην κάνω διαφήμιση. Αλλά θα μας την πεις μετά εμείς για να την πάρουμε να την έχουμε στην ευκαιρία. Αν δεν την τοποθετήσεις σωστά, δεν γίνει σωστό peeling πρώτα, που κανείς ουδέποτε δεν το λέει να γίνεται peeling γι' αυτό πριν. Μου κάνει εντύπωση και εμένα, την κρέμα και το solarium στην peeling πριν. Στην Αγγλία, σε παιδιά. Συγγνώμη. Όχι. Μην τα παίρνεις. Γιατί στην Αθήνα δεν θα σου μιλήσω για τη Λαμία, γιατί πάω σε σένα πρώτη φορά θα πάω. Στην Αθήνα τις δίνουν σαν καραμέλες. Όχι. Αυτές τις κρέμες. Καταρχήν θέλει πρώτα peeling, σωστό peeling. Και δεν σου δίνει ποτέ τίποτα οδηγίες τέτοιες. Πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο πάνω μας, να μην κάνει μπαλώματα, να μην μπει λανθασμένη ποσότητα, να μπει παντού, να κάτσει σαν φρούχον για 5 λεπτά τουλάχιστον με τα χέρια και τα πόδια σε έκταση. Οπότε καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Και είναι και διάφορες που πραγματικά δεν απορροφούνται και δεν μαυρίζουν και μαυρίζεις κάτι και κάπου τοπικά. Με τα πόδια σε έκταση, τι είμαι στο Westworld, τι είμαι. Έτσι κάπως έτσι. Γιατί αλλιώς μόλις κολλήσει, μόλις κάτι κάνει, μόλις κάτι γίνει, σου έχει αφήσει το μπάλωμα. Ναι. Και βγαίνεις μετά μπαλωμένη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Θα κάτσεις εδώ γιατί. Θα τα πούμε και από κοντά και επειδή μου άρεσε θα ξανάρθω, θα βγάλουμε και άλλα θέματα. Ό,τι θες. Θέλω πάρα πολύ. Ετοιμάσου. Κάτσε στην παρέα μας, γιατί ακολουθεί λίγο μετά τις 5 ο Κώστας Δόξας. Θα είναι μαζί μας εδώ πέρα. Να μας πει για το ολοκαινούργιο τραγούδι του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τραβήξουμε και φωτογραφίες εκεί. Αμέ, selfie, live μετάδοση, σολάρι. Καλησπέρα. Λοιπόν, άλλη φορά θα έρχομαι βαμμένη τη μέρα. Τώρα έρχεται λίγο πρόχειρα. Μόλις βγήκα από το σολάρι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Εμπόρευμα. Καλή παγιατάκι λοιπόν και η Dimedis Papa. Κυριαζή 11Β, θα το βρείτε εκεί το κορίτσι, μέρα νύχτα. Εκτός όταν έχει πάει Αθήνα. Δεν πάρετε ένα τηλέφωνο πιο πριν. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι. Έτσι. Θα πούμε και το τηλέφωνο, να το πούμε λίγο πριν. 2-2-31-0-48-172. Τέλεια, το σηκώνουμε εκεί τα μοντέλα. Κλείνουμε ραντεβού και φύγαμε για διαφημίσεις και για μουσικό διάλειμμα.